Είπε ο κύριος Υπουργός ότι έχουν σταλεί τα κλιμάκια καταγραφής των ζημιών. Δεν το αμφισβητούμε αυτό. Και ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ. Εντάξει, με μια πρώτη ματιά, γιατί έτυχε να επισκεφθώ κι εγώ την Ολυμπιάδα, είδα ότι είναι πολύ μεγάλες οι ζημιές και δεν είναι μόνο υπόγεια, είναι και άλλα, είναι και σπίτια, είναι εξοχικές κατοικίες και δεν θα έλεγα ότι είναι πολυτελείς βίλες. Είναι εξοχικές κατοικίες φτωχών, απλών, λαϊκών ανθρώπων που τις έχουν για να περνάνε λίγες μέρες το καλοκαίρι και να ξεκουράζονται. Νομίζουμε ότι και αυτές θα πρέπει να αποζημιωθούν. Κρατώ και κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά σε αυτό που είπατε για το ότι δεν υπάρχει αναφορά από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος για περιβαλλοντική ρήπανση από τοξικά απόβλητα, από την εξορρεκτική δραστηριότητα που υπάρχει εκεί του χρυσού. Το είπατε επίσημα στη Βουλή, αναλαμβάνετε βεβαίως και την ευθύνη. Αυτό που ξέρουμε όμως εμείς είναι ότι, και γράφτηκε βεβαίως στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι το 2017-18 η εταιρεία χρυσού εκεί κατασκεύασε ένα έργο εκτροπής του συγκεκριμένου ρέματος, του ρέματος Μπασδέκη όπως λέγεται, στην Ολυμπιάδα, για να εκτρέψει το νερό μακριά από την περιοχή του μεταλλείου. Δεν ξέρουμε, ειλικρινά αναρωτιόμαστε, φαντάζομαι θα το ψάξουν και θα το βρουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Υπουργείου, κατά πόσο αυτό επηρέασε το πλημμύρισμα του συγκεκριμένου ρέματος που περνά μέσα από την Ολυμπιάδα, κυριολεκτικά τη διασχίζει και που έφερε αυτές τις μεγάλες καταστροφές. Μάλιστα, παραδίπλα και ο άλλος χήμαρος, ο χήμαρος του Μαυρόλακα, υπερχείλησε και αυτός και κατέστρεψε και ένα κομμάτι του δρόμου. Εδώ όμως, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να τονίσουμε, νομίζω, κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Εξαιρετικά σοβαρό. Πρέπει να ξέρετε κι εσείς, φαντάζομαι το γνωρίζετε, αλλά να το ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει, ότι τα ρέματα, όλα αυτά τα ρέματα της Ολυμπιάδας, ο Μαυρόλακας, ο Μπασδέκης, η Μπαξίνα, έχουν ένα βεβαρημένο ιστορικό πλημμυρών. Το έχουμε ψάξει και έχουμε δει ότι έχουμε πλημμύρες το 2000, το 2006, το 2010, το 2011, δύο φορές το 2014. Ωστόσο, αυτά τα ρέματα που έχουν τέτοιο ιστορικό πλημμυρών, καθώς και άλλα ρέματα, αλλά και αυτά, έμειναν έξω από το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι πραγματικά να απορεί κανείς πως αυτά τα ρέματα έμειναν έξω από τον σχεδιασμό της περιφέρειας. Έτσι, παρά το ότι είναι γνωστό ότι η Χαλκιδική είναι ένας από τους νομούς όπου εκδηλώνονται πάρα πολλές πλημμύρες, μένει η απορία για το ότι αυτά τα ρέματα και άλλοι χήμαροι έμειναν έξω από αυτό το σχεδιασμό, όπως είπαμε, με συνέπεια μια ολόκληρη περιοχή εκεί, ο Σταυρός, η Ολυμπιάδα, το Στρατόνι, η Μεγάλη Παναγιά, η Ερισσός, το Γωμάτι, να είναι εκτεθειμένα όλα αυτά στις πλημμύρες. Νομίζουμε ότι αυτό που γίνεται κυρίως με την αντιπλημμυρική προστασία, και τη λέξη προστασία βάλτε την σε πολλά εισαγωγικά, είναι ότι αυτό που γίνεται μέχρι στιγμής είναι κάποιες επιμέρους αποκαταστάσεις και κυρίως μπαλώματα μέχρι να έρθει η επόμενη βροχή για να τα σαρώσει. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή παρακολουθήσαμε και την προηγούμενη συζήτηση για το άλλο Υπουργείο. Και ολοκληρώστε όμως. Πάντα φταίνε. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει τώρα το άλλο Υπουργείο. Όχι, όχι, όχι. Το φέρνω ως παράδειγμα, ναι, κύριε Πρόεδρε. Πάντα φταίνε, ξέρετε, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η κλιματική αλλαγή, προσπαθώντας όλες οι κυβερνήσεις και η δική σας να τη χρησιμοποιώντας την μάλλον ως άλοθη για να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες. Εδώ πριν από λίγο ακούσαμε ότι μέχρι και για το δάκο ευθύνεται η κλιματική αλλαγή. Συνολικά εμείς λέμε ότι αυτά τα έργα, τα αντιπλημμυρικά, τα τόσο απαραίτητα, τον οποίο αποδεικνύεται η χρησιμότητά τους κάθε χρόνο τέτοιο καιρό, δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και, εν πάση περιπτώσει, όσα τυχόν είναι επιλέξιμα, δίνονται πολύ λίγα χρήματα για όλα αυτά. Ωραία, κύριε Δελή. Είναι στα ζήτητα των υπολογισμού των δημοσίων επενδύσεων και του ΕΣΠΑ και, εν πάση περιπτώσει, γίνονται αποσπασματικά, απουσιαζόντως οποιοδήποτε κεντρικού σχεδιασμού.